Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Έχουμε δύο Κυριακές να τα πούμε. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά έχετε δίκιο ό,τι και να πείτε. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο μήνας, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο για εμένα. Τρέχω πάρα πολύ, έχω κάθε μέρα, κάθε πρωί που συνήθως κάνω τα βίντεό μου μακιγιάζ. Οπότε δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Αλλά σήμερα ήρθαμε κάτι έτσι πιο πρωτότυπο, δεν είναι μακιγιάζ, να το ξεκαθαρίσω την αρχή. Όποιοι δεν θέλουν να δουν και θέλουν να δουν ξεκάθαρα μακιγιάζ, αλλά πίστεψέ με, θα σου αρέσει. Σήμερα ήρθα να σας δείξω πώς να φτιάχνετε τη χειραποσκευή σας, γιατί ρε παιδί μου, πάμε ταξίδια, αντί να πληρώσουμε βαλίτσα. Κάποια πράγματα ρε παιδί μου, αν είναι 5 με 10 μέρες max, γιατί μετά δεν μπορείς πραγματικά να πάρεις μόνο χειραποσκευή, νομίζω πως μπορείς να τα χωρέσεις μες στη χειραποσκευή σου. Και σήμερα είπα να δούμε πως θα χωρέσω εγώ τα δικά μου πράγματα που θα πάω διακοπές την άλλη εβδομάδα μέσα στη βαλίτσα. Λοιπόν, να είμαι ξεκάθαρη από τώρα, υπάρχει περίπτωση μέχρι να γυρίσω από τις διακοπές να μην ανεβάσω βίντεο, γιατί θα γίνει vlog από τις διακοπές. Δεν σας λέω που θα πάω για να μπείτε να το τσεκάρετε. Παρ' όλα αυτά, αν σου αρέσει να με παρακολουθείς, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να δούμε τι σας έχω για σήμερα. Λοιπόν, εγώ κάθομαι και μετράω τα σετάκια μου. Δεν το κάνω πάντα, τώρα το έκανα. Κάθισα και μέτρησα πόσες μέρες θα κάτσω. Θα κάτσω 10 μέρες εγώ στο... εκεί πέρα που θα πάω. Λέω. Εκεί πέρα που θα πάω. Θέλω περίπου, πήρα και φορέματα μπόλικα και σετάκια και έτσι. Οπότε τώρα θα σας δείξω εγώ πως είναι πιο εύκολο να τα χωρέσετε στη χειραποσκευή σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το jean. Για να μην το βάλουμε έτσι, θα το πάρουμε, εγώ έτσι έχω και τα σιρτάρια μου, και θα το τυλίξω για να σας το δείξω έτσι και θα το βάλω έτσι. Κάθε σετάκι μέσα στη βαλίτσα μου θα είναι μέσα σε ρολάκι, το ένα δίπλα στο άλλο, για να ξέρω κάθε μέρα πώς θα το πάρω. Και έτσι ούτε τσαλακώνονται τα ρούχα, να ξέρετε, και τα βλέπεις και πιο εύκολα. Και δεν πιάνουν και τόσο χώρο. Πάμε να δούμε τώρα μέσα στη βαλίτσα μου πώς θα τα βάλω. Λοιπόν, άνοιξα τη βαλίτσα μου και θα βάλω τώρα μέσα τα πράγματα που θέλω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα σορτσάκια μου. Στο μεγάλο μέρος της βαλίτσας που είναι εδώ πέρα θα βάλω όλα τα ρούχα μου. Όπως είναι έτσι διπλωμένο, έτσι στη μέση, το παίρνω, το ακουμπάω πάνω μου και το ρολάρω. Να είναι αρκετά στενό, θέλω να είναι συμπιεσμένα τα ρούχα. Λοιπόν, έχω μια φούστα εδώ πέρα, μου το έχει φέρει η κολλητή μου από την Μύκονο. Αυτή την έχω ούτως ή άλλως έτσι στην ντουλάπα μου, οπότε τη βάζω κατευθείαν. Μετά έχω άλλο ένα σορτσάκι εδώ πέρα, ένα γκρι, απλό. Πάλι το διπλώνω, το ρολάρω. Θα βάλω τελικά όλα τα σορτσάκια μαζί, όλες τις μπλούζες μαζί. Άλλο ένα σορτσάκι. Αυτή η φούστα που είναι πολυμορφική γίνεται και φόρεμα, μόνη μου την κατάλαβα ότι μπορεί να γίνει και φόρεμα, κανονικά δεν γίνεται φόρεμα, είναι μια φούστα, είναι τέλεια φούστα, είναι scent bath, ήταν πανάκριβη, τέλος πάντων δεν θα ασχοληθώ με το πόσο ακριβή ήταν. Τώρα αυτή θα τσαλακώσει σίγουρα βέβαια, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση για να μην τσαλακώσει. Όπως επίσης αυτό το φόρεμα. Παιδιά, κάθε φορά που το παίρνω αυτό το φόρεμα, δείτε πώς γίνεται. Τώρα αυτό είναι διπλωμένο φόρεμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, το διπλώνω πάλι στη μέση. Βάζω εδώ κανονικό δίπλωμα βασικά κάνω. Έτσι, και μετά απλά έτσι όπως είναι το ρολάρω. Ελπίζω να έχει. Πώς το λένε, τέτοιο στο ξενοδοχείο. Είναι μαγιό. Όχι, τα μαγιό μετά. Α, δεν είναι μαγιό αυτό, μπλουζ. Ελπίζω να έχει σίδερο στο ξενοδοχείο, γιατί αλλιώς καμία λύση δεν θα βρεθεί. Τα μαλλιά μου τα κατέβασα, γιατί δεν μου είπατε ότι ήμουν σε τυχιά με τη μερσούδα πριν. Αυτά. Ξεκινάω να βάζω μπλουζάκια εδώ στα πλάγια. Α, και ένα φορεματάκι έχω εδώ. Κοιτάξτε, το βάλουμε έτσι το φορεματάκι. Λοιπόν, εδώ έχω πράγματα μόνο παραλίες. Τελειώσαμε με τα ρούχα κιόλας. Είδατε τι ωραία και γρήγορα που μπαίνουν. Λοιπόν, διπλώνω αυτό.
γενικά της παραλίας, εγώ θα τα βάλω στο πάνω μέρος της βαλίτσας. Αυτό εντάξει, το κάνεις μικρό μικρό και το ρολάρεις. Το βάζεις εδώ. Μια χαρά χώρεσε. Α, και ένα ακόμα μπλουζάκι. Τι γίνεται, γιατί είναι έτσι ανάκατα, τι έχω κάνει. Τι έχω κάνει. Τι σου έχω κάνει, πες τι σου έχω κάνει. Κάτσε μη φάμε κάνα monitorizer. Λοιπόν, κι άλλο μπλουζάκι, πως έχω πάρει. Πες όσο σορτσάκια, τι να κάνεις κι εσύ, πες. Λοιπόν, εδώ έχω τη μαγική μου πετσέτα, η οποία είναι αρκετά λεπτούλικια. Θα τη διπλώσω. Αυτή κανονικά γίνεται ένα έτσι μικρό τσαντάκι, αλλά δεν θα την κάνω τσαντάκι, γιατί νομίζω πιάνει πιο πολύ χώρο. Τη βάλω ευθεία αυτή, ναι, για να μην μου πιάσει πολύ χώρο, να μπορώ να βάλω και άλλα πράγματα από πάνω τώρα σε αυτή. Λοιπόν, τα μαγιό μου δεν τα κάνω κάπως ιδιαίτερα. Τα βάζω έτσι, παίρνω ένα κίτρινο θα πάρω σίγουρα, αυτό εδώ που είναι έτσι σετάκι μαζί. Αν θέλετε να πάρετε και μία τσάντα θάλασσης, συγγνώμη, θα πάρω μάλλον εγώ, αλλά θα την βάλω από κάτω μετά. Μπορείτε να τη στρώσετε στον πάτο από τα μαγιό σας, για να μπορέσετε μετά να την πάρετε μαζί σας. Τώρα εντωμεταξύ το πλάνο είναι λίγο πολύ κακό, συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να με βλέπετε και να σας βλέπω. Οπότε μόνο έτσι. Και ένα ακόμα μπλουζάκι, περίεργο πείτε. Γενικά, τα μπλουζάκια, τρέλα. Λοιπόν, το βάλω και αυτό. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι όταν πάτε ταξίδι μόνο με χειραποσκευή, είναι να παίρνετε τα μπουκαλάκια των 10ml. Εγώ έχω αυτό το τσαντάκι από Sephora, το οποίο μέσα έχω βάλει κάποια πράγματα, θα βάλω και άλλα βέβαια. Είναι, μπορείς να πάρεις νομίζω 10 τεμάχια των... όχι... α ναι, 10 τεμάχια των 10ml. Άρα 100ml το όλο το συνολάκι να είναι. Το συνολάκι. Εγώ έχω βάλει εδώ τηλιακό, θα βάλω περισσότερο βέβαια, θα το γεμίσω. Την κολόνια μου που επίσης θα τη γεμίσω. Αυτό είναι για τα μαλλιά. Το πιο τέλειο είναι ότι δεν χρειάζεται στα ταξίδια σας να βάλετε τις μάσκαρες και τα κρεγιόν. Γιατί οι μάσκαρες και τα κρεγιόν δεν μετριούνται σαν υγρά πράγματα. Οπότε μπορείτε να πάρετε όσες μάσκαρες, βασικά όσα κρεγιόν θέλετε. Για μένα αυτό είναι σωτηρία. Λοιπόν, οπότε παίρνω και το τσαντάκι μου, το βάζω εδώ πέρα. Το οποίο έχει χαλάσει, μόλις τώρα το παρατήρησα. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μπορείς να το βγάλεις έξω αυτά. Και το πιο σημαντικό είναι να βάλετε και τα καλλιντικά σας κάπου. Χωράνε εδώ πέρα τώρα, στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, επίσης, να κλείνετε πάντα τα λαστιχάκια από τη βαλίτσα σας για να μην ταλαιπωρούν τα πράγματά σας. Εδώ πάνω τώρα έχουμε μπόλικο κενό, δηλαδή και τα παπούτσια βάζω άνετα. Δεν το περίμενα. Εγώ έχω ένα τέτοιο σακουλάκι, στο οποίο βάζω πάντα μέσα τα παπούτσια του καλοκαιριού. Θα πάρω και διάφορα κοσμηματάκια. Τώρα έφερα αυτά έτσι σε δείγματάκια. Γενικά θα πάρω και άλλα, τα οποία τα βάζω εγώ μέσα σε ένα πουγγί ή μπορεί πολλές φορές τα βάζω και μέσα στα τσαντάκια μου για να μην πιάνουν χώρο. Τώρα δεν θα τα βάλω μέσα, απλά για να σας τα δείξω έτσι τι κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα πιο φαρδιά παπούτσια, που είναι αυτά, ας πούμε τώρα στην προκειμένη περίπτωση τα δικά μου, θα τα φορέσω εκείνη τη μέρα. Σαγιονάρες. Όπως και δίποτε, μην ξεχάσετε να πάρετε σαγιονάρες. Μια flat παντόφλα την οποία μπορείτε να φοράτε και καθημερινά casual. Και φυσικά ένα πέδιλο το οποίο είναι μπαλαντέρ που μπορείτε να το φοράτε
με όλα τα ρούχα. Δηλαδή αυτό το ροζ χρυσό μπορείς να το φοράς πραγματικά με όλα σου τα ρούχα. Γενικά για μένα οι σωστές επιλογές για ταξίδια είναι φορεματάκια, σορτσάκι, μπλουζάκι, εντάξει, ok, αλλά γενικά φορέματα πιο πολύ για να έχετε ένα ολοκληρωμένο look, το οποίο δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πράγματα μαζί σου. Φτιάξτε τα καλά τα παπούτσια μέσα, έτσι ώστε να μην πιάνουν πάρα πολύ χώρο. Μετά αυτό το κλείνω και το βάζω εδώ, στο πάνω μέρος, εδώ, θα βάλω τα εσόρουχά μου. Να σας το κλείσω και να δείτε ότι κλείνει κανονικότατα, ότι όλα είναι συμμαζεμένα. Γενικά, όταν θέλετε να πάρετε κάτι για μακιγιάζ, π.χ. τώρα, εγώ θα φτιάξω, θα πάρω σίγουρα μια παλέτα, μία όμως, η οποία θα έχει μέσα πολλά πράγματα. Περιμένετε να σας δείξω μία που έχω εγώ. Λοιπόν, είναι αυτή της Smashbox, η οποία, παιδιά, έχει μέσα και το contouring μου και το bronze μου και έχει και διάφορες σκιές, τις οποίες, με αυτήν έχω βαφτεί σήμερα, τις οποίες, ας πούμε, μπορείς να κάνεις και highlight, φυσικά. Διάφορα πράγματα και για φρύδια. Δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πράγματα. Δηλαδή βάζεις αυτή την παλέτα σου εδώ μέσα και είσαι κυρία. Κυρία του εαυτού σου. Επίσης, για να μην παίρνετε και αντιλιακό και make-up, μπορείτε να πάρετε make-up με αντιλιακή προστασία. Όπως είναι αυτό της Fresden που θα σας δείξω και θα πάρω και εγώ μαζί μου. Είναι αυτό εδώ. Αλλά τώρα αυτό εδώ είναι 30 ml. Εγώ θα το ξεβιδώσω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ξεβιδώνω τα make-up της Fresden. Έτσι, θα πάρω όσο θέλω, θα το βάλω σε ένα ειδικό βαζάκι που είναι για τόσο ml και θα το πάρω μαζί μου. Έτσι θα μπορώ να βάφομαι. Επίσης, πολύ ωραίο είναι, αν πάτε για λιγότερες μέρες, να το βάλετε μέσα σε θήκη φακών. Μπορείς να βάλεις στη θήκη των φακών τη μία να είναι primer και από την άλλη να είναι το make-up σου. Ή το αντιλιακό σου και το make-up σου. Εγώ θα πάρω και αντιλιακό προσώπο όμως και τέτοιο, γιατί εγώ είμαι έτσι λίγο freak, στην παραλία δεν βάφομαι, οπότε ναι, αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, εάν σας άρεσε πατήστε like από κάτω και σε περίπτωση που θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο να μου σχολιάσετε από κάτω. Φιλάκια πολλά, καλές διακοπές, καλά να περάσετε όπου και να πάτε, ελπίζω να πάτε όλοι κάπου και τα λέμε σε λίγο καιρό. Δεν δίνω υποσχέσεις. Φιλάκια.